Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και βλέπω και πάρα πολλούς ανθρώπους, γνωστές φυσιογνωμίες, γνωστούς οικίες φυσιογνωμίες που είχαμε την τύχη όλο αυτό το διάστημα σε πάρα πολλές διαβουλεύσεις που έγιναν στους χώρους εργασίας να μιλήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το τομέα που λέγεται δημόσια διοίκηση. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν και μία από τις βασικές πρωτοτυπίες αυτής της διαδικασίας που εσείως φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της με την εισαγωγή του νόμου στη Βουλή, ότι επιχειρήσαμε για πρώτη φορά να κάνουμε ένα ιδιαίτερο κοινωνικό πείραμα, να διαβουλευτούμε με τους ανθρώπους της εργασίας στο δημόσιο τομέα, να ακούσουμε όλες αυτές τις αντιθέσεις και βέβαια εσείς το ξέρετε καλύτερα διότι ζείτε το δημόσιο τομέα καθημερινά, αλλά άνθρωποι σαν και εμένα που δεν ήμασταν στο σκληρό πυρήνα των δημοσίων υπηρεσιών. Το δημόσιο το βλέπουμε σαν μια ως εξωτερικοί παρατηρητές. Δεν μπορούσαμε, εγώ τουλάχιστον, δεν μπορούσα ποτέ να συνειδητοποιήσω, το καταλάβαινα θεωρητικά, αλλά τώρα το βλέπω πολύ πρακτικά ότι έχουμε έναν τεράστιο κατακερματισμό. Κατακερματισμό εργασιακών σχέσεων, κατακερματισμό μισθών, κατακερματισμό επιδομάτων, κατακερματισμό ειδικών συνθήκων. Και βέβαια, όταν έχεις αυτόν τον κατακερματισμό που είναι η πεμπτουσία, θα έλεγε κανείς, ενός ιονί κορπορατιστικού συστήματος που συγκροτήθηκε από το πελατειακό κράτος τα τελευταία 50 χρόνια και έφερνε επίπεδα συνέχεια, ιδιαίτερα το ένα πάνω στο άλλο, είναι προφανώς πάρα πολύ δύσκολο να νομοθετήσεις, γιατί οι νομοθεσίες είναι γενικές νομοθεσίες, είναι γενικές αρχές. Δεν νομοθετείς ποτέ για 3 ανθρώπους ή για 5 ανθρώπους ή για 50 ανθρώπους. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με τέτοια διάλυση στην ουσία του κοινωνικού ιστού και του δημόσιου τομέα που πολλές φορές πρέπει να πάμε και σε τέτοιες διαδικασίες. Και αυτό βεβαίως από την άλλη μεριά σε καταπίνει, γιατί είναι μια μεθοδολογία η οποία είναι η ενσωμάτωση στο σύστημα, δηλαδή να ξαναγυρίσεις έναν τρόπο να διαχειρίζεσαι τα υπαρκτά προβλήματα κατακερματισμένα. Είναι δύσκολο το εγχείρημα αυτό. Λοιπόν, άρα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η διαβούλευση αυτή που έγινε και αυτή που θα γίνει σήμερα και συνεχίζουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μια δυναμική διαδικασία. Ο κόσμος της εργασίας πρέπει να είναι παρόν σε κάθε στιγμή. Δεν υπάρχει τέλος. Υπάρχει μια συνεχής διαδικασία όπου διορθώνονται πράγματα. Ο στόχος αυτής όλης της νομοθετικής πρωτοβουλίας, πέρα από το να μεταρρυθμίσει ή να διορθώσει ή να φτιάξει, θα τα δούμε όλα αυτά, είναι στην πραγματικότητα να φέρει τον εργαζόμενο στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Δεν υπάρχει καμία μεταρρύθμιση, αν την πούμε μεταρρύθμιση, τέλος πάντων να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, δεν υπάρχει καμία αλλαγή, αν θέλετε, καμία μεταρρύθμιση χωρίς την ενεργητική παρουσία του κόσμου που τον αφορά αυτή η διαδικασία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και όλες οι μεταρρυθμίσεις, βαφτίζονται μεταρρυθμίσεις γιατί στην ουσία είναι γραφειοκρατικές και καταχρηστικές επιλογές. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα δεν έχει να κάνει με τις πολιτικές συνενέσεις ή τις πολιτικές συμφωνίες. Και θέλω να είμαι σε αυτό σαφής και καθαρός. Στην Ελλάδα έχουμε, πιθανώς είχαμε συστημικές συνενέσεις πολλές φορές. Θα σας δώσω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και παρόλα αυτά είχαμε αποτυχίες των μεταρρυθμίσεων. Κατακρεουργημένες μεταρρυθμίσεις. Πλήρεις αποτυχίες. Το τελευταίο πρόσφατο παράδειγμα είναι ο νόμος Διαμαντοπούλου στην ανώτατη εκπαίδευση, που ψηφίστηκε με 285 ψήφους στη Βουλή και δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει κτήμα του κόσμου της εργασίας μέσα στα πανεπιστήμια. Διότι ήταν ένας νόμος ο οποίος διέλυε τα πανεπιστήμια, διέλυε τις διοικήσεις των πανεπιστημίων, διέλυε την αυτοτέλεια των πανεπιστημίων, διέλυε τις βαθμίδες του κατώτερου εκπαιδευτικού προσωπικού. Αντί να φτιάχνει δηλαδή συνενέσεις και ενεργητικές υποστηρίξεις, έφτιαχνε συνεχώς κατακερματισμούς και διαλύσεις. Και βεβαίως, χωρίς να υπάρξει κανένα τρομερό κίνημα, διαλύθηκε αυτή η μεταρρύθμιση στα εξών συνετέθη. Λοιπόν, προφανώς δεν θέλουμε να αναπτύξουμε μια τέτοιου τύπου λογική.
πρέπει να πάμε αντίστροφα. Πρέπει να μάθουμε να πηγαίνουμε αντίστροφα για την ακρίβεια. Και ακριβώς γι' αυτό είναι η μεγάλη διαφορά, αν θέλετε, του προτύπου πολιτικής αντιπροσώπευσης που πρέπει να κομίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η αριστερά, θα έλεγα, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει τις νομοθετικές του πρωτοβουλίες, τα βήματα που κάνει κάθε φορά, να τα κάνει μαζί με την κοινωνία. Αν δεν τα κάνεις μαζί με την κοινωνία, με όλες τις αντιφάσεις που μπορεί να εμπεριέχει αυτό το εγχείρημα, στην πραγματικότητα ούτε διαπαιδαγωγείς τον κοινωνικό αυτό χώρο, ούτε έχεις σοβαρές διαφοροποιήσεις που να μπορούν να σε κάνουν και σένα καλύτερο στη μορφή διακυβέρνησης, δεν υπάρχει αυτή η διαδραστικότητα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τράτουμε της ευκαιρίας να πω 2-3 πράγματα, διότι χθες είχαμε μια σοβαρή πολιτική εξέλιξη. Είχαμε την πρώτη ομιλία του νέου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή και ήταν πολύ ενδεικτική. Δεν θα μείνω στα θέματα αυτά για το ασφαλιστικό, με τα οποία εκτύλιξε ένα μείγμα εξυγχρονιστικού νεοφιλελευθερισμού και ακροδεξιάς αντίληψης. Θα μείνω σε 2-3 επισημάνσεις σε σχέση με το δημόσιο τομέα, γιατί μας αφορά στο συζήτηση που θα κάνουμε. Τι είπε πρωτοφανώς και εντυπωσιάζει κανείς με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται πράγματα, ομιλεί για πράγματα τα οποία πολλές φορές τα διαχειρίστηκε κιόλας. Μίλησε για αυξήσεις οριζόντιες στους δημοσίους υπαλλήλους. Ξέρετε πολύ καλά ότι δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε αυξήσεις. Δεν έχουμε δηλαδή εισοδηματική πολιτική. Τι κάναμε, είχαμε ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων τα οποία είχαν μείνει παγωμένα για μια πενταετία. Και από το ξεπάγωμα αυτό, το οποίο δημιουργούσε πλεονάσματα ή κουμπαράδες, να το πω έτσι, στους προϋπολογισμούς της τελευταίας πενταετίας, κατά ένα μέρος, και αυτό λειψό δηλαδή, δηλαδή αν ήθελε κανείς να κάνει κριτική στην πολιτική αυτή, θα έκανε την αντίστροφη κριτική, ότι δεν δώσαμε αυξήσεις, δυστυχώς. Και πρέπει να δώσουμε αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι. Αλλά μιλάνε για οριζόντιες αυξήσεις, δηλαδή πρωτοφανή πράγματα τα οποία σε κάνουν να αναρωτιέσαι μέχρι πού μπορεί να φτάνει η δημαγωγία και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Αυξήσεις οριζόντιες χωρίς αξιολόγηση. Μα ποια αξιολόγηση? Ποιο σύστημα αξιολόγησης κατάφεραν να φτιάξουν? Ποιο σύστημα κατάφεραν να δώσουν? Ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο δεν εφαρμόστηκε με τις ποσοστώσεις της υποχρεωτικής απόλυσης ή της υποχρεωτικής διαθεσιμότητας. Η αντιγραφή ενός αποτυχημένου συστήματος αξιολόγησης που τη δεκαετία του 80 υλοποίησε η IBM και το οποίο το πήρε πίσω τη δεκαετία του 90 γιατί ήταν τελείως αναποτελεσματικό και αντιλειτουργικό και κόντεψε να διαλύσει την εταιρεία αυτή τη μεγάλη πολυεθνική. Η αξιολόγηση η οποία νομικά, νομοθετικά κλείδωνε ποσοστά 20% καλή, 20% κακή, 15%. Πρωτοφανή πράγματα για τα οποία η ίδια η τεχνική βοήθεια των Γάλλων μας έλεγε τις προάλλες ότι με αυτά είναι απίστευτα πράγματα, λέει, που έχουν συμβεί. Είναι δυνατόν να νομοθετείς κλειδωμένες ποσοστώσεις σε αξιολογήσεις? Είναι σαν να πω σε ένα δάσκαλο ή σε έναν καθηγητή ότι θα βάζεις 10 στο 2% και υποχρεωτικά θα κόβεις το 40%. Απίστευτα πράγματα. Αυξήσεις, λέει, οριζόντιες χωρίς αξιολόγηση. Και ποια αξιολόγηση θεσμοθετήθηκε? Και ποια αξιολόγηση υιοθετήθηκε από το δημόσιο τομέα? Κομματικό κράτος. Εδώ έχουμε την πλήρη αντιστροφή. Έχουμε το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. Έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος διέσυρε κάθε εσωτερική λειτουργία στο δημόσιο τομέα και εν μία νυχτή καθαίρεσε γενικούς διευθυντές, έχει το θράσος να μιλάει για κομματικό κράτος. Ο απόγονος της δυναστείας Μητσοτάκη, τον οποίος έλεγε κατά την προεκλογική εκστρατεία στη Νέα Δημοκρατία ότι ντρέπεται για το όνομα το οποίο φέρει, διότι καταλαβαίνει ότι είναι βάρος για την κοινωνία, διότι έφτιαξε και συντήρησε ένα τεράστιο πελατειακό κράτος απίστευτων διορισμών και απίστευτων φαβοριτισμών, εμφανίζεται σήμερα να κάνει κριτική στο κομματικό κράτος, το απίστευτο αυτό φαινόμενο.
Και βέβαια το τελευταίο, η τελευταία το οποίο θα το συναντήσουμε και στη συζήτηση του νομοσχεδίου, αυτή η ιδεολογία, η ιδεοληψία των νεοφιλελεύθερων του κοινωνικού αυτοματισμού, δημόσιος τομέας απέναντι στον ιδιωτικό τομέα. Η μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη. Τι γίνεται, δίνεται αυξήσεις στο δημόσιο τομέα και τι κάνουμε, εξτερούμε πόρους από τον ιδιωτικό. Αυτό είναι το μοτίβο. Το μοτίβο της ιδεοληψίας των νεοφιλελεύθερων. Το γεγονός ότι οι μειώσεις των μισθών στο δημόσιο τομέα την τελευταία πενταετία που έφτασαν μεσοσταθμικά το 40% στέρισαν πόρους από τις μεσαίες τάξεις, από τους ελεύθερους επαγγελματίες, από τις τοπικές οικονομίες, από τα μικρά μαγαζιά, αυτό δηλαδή που καταλαβαίνει ένας απλός κουρέας σε μια συνοικία, διότι όταν κόπηκε ο μισθός του δημοσίου υπαλλήλου κατά 40% σταμάτησε να πηγαίνει στο κουρείο, γιατί δεν τα έκανε καταθέσεις στη λίστα Λαγκάρντ, τα έδινε μέσα στην τοπική οικονομία και στην τοπική κοινωνία. Αυτό εμφανίζεται ως κοινωνικός αυτοματισμός. Στερούμε πόρους από τον ιδιωτικό τομέα. Μίσος απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους, μίσος απέναντι στο δημόσιο τομέα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μίσος στο δημόσιο συμφέρον, στην έννοια του δημοσίου συμφέροντος. Δεν αντιλαμβάνονται και θα δώσουν τεράστια μάχη, λυσαλέα μάχη, να καταρρύψουν κάθε έννοια δημοσίου συμφέροντος. Αυτή ήταν η πολιτική τους, αυτή ήταν η στρατηγική τους, αυτή είναι το DNA του νεοφιλελευθερισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, τα τελευταία 30 χρόνια. Τι έκανε τα τελευταία 30 χρόνια η θεωρία και η πολιτική του μικρότερου και του λιγότερου κράτους? Στην πραγματικότητα ήθελε να στερήσει ζωτικούς χώρους ανάπτυξης και εφαρμογής του δημοσίου συμφέροντος. Γιατί το έκανε αυτό? Διότι είχε την ιδεοληψία ότι πράγματι στερούσε πόρους από τον ιδιωτικό τομέα και θα έπρεπε να δώσει μεγάλα εύρη άσκησης οικονομικών πολιτικών στον ιδιωτικό τομέα. Και έτσι παρουσιάστηκε το περίφημο φαινόμενο των αφανών ή εμφανών ιδιωτικοποιήσεων, των εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων του δημοσίου σε ιδιώτες, τις αρμοδιότητες σχεδιασμού μιας κρατικής πολιτικής σε ιδιωτικό τομέα, τη βιομηχανία του outsourcing και τη βιομηχανία βεβαίως των μετακλητών συμβούλων. Οι μετακλητοί σύμβουλοι δεν είναι κακό, δεν είναι κακή επειδή ένας υπουργός ή ένας οποιοδήποτε πρέπει να έχει ένα γραφείο το οποίο πράγματι να στελεχώνεται με ανθρώπους της εμπιστοσύνης του. Αυτό είναι αυτονόητο και γίνεται σε όλο τον κόσμο. Οι μετακλητοί σύμβουλοι και η βιομηχανία με την οποία, η οποία παρήχθη στην Ελλάδα τα τελευταία 25-30 χρόνια ήταν κακή για το λόγο του ότι δημιουργούσε παραδιοίκηση. Στην πραγματικότητα δημιουργούσε έναν παράλληλο οργανωτικό διοικητικό μηχανισμό ο οποίος καταπίεζε ακόμα περισσότερο την ήδη καταπιεσμένη από την γραφειοκρατία δημόσια διοίκηση. Διότι δεν άφηνε να θεσμοθετηθεί καμία σοβαρή διαδικασία αξιοκρατίας, καμία σοβαρή διαδικασία ευθύνης κοινωνικής, νομικής, θεσμικής του δημόσιου τομέα έναντι των πολιτών και έναντι και των επιχειρήσεων στη τελική ανάλυση. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Ο Μητσοτάκης, το είπε χθες ο Πρωθυπουργός, στο γραφείο που είμαι εγώ είχε 51 μετακλητούς συμβούλους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Περίπου το 20% όλη τη δύναμη του Υπουργείου. Για φανταστείτε λοιπόν, έχουμε 600.000 δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι, πόσοι θα ήταν το 20% αν ακολουθούσαμε την πρακτική του κυρίου Μητσοτάκη? 120.000. Και τόσοι ήταν, ξέρετε, περίπου. Περίπου τόσοι ήταν, διότι αν υπολογίσεις το outsourcing, το οποίο λειτουργούσε ως άτυπος θεσμοποιημένος σύμβουλος και έδιωχνε πεδία αρμοδιότητα συνέχεια από το δημόσιο τομέα, τόσο ήταν. Αν υπολογίσεις ότι όλη η στελέχωση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και όλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στις διοικήσεις που διορίζει η κυβέρνηση ήταν άτομα από τον ιδιωτικό τομέα, τόσο ήταν. Αυτό το οποίο τους ενοχλεί στο Μητρό σήμερα, ξέρετε ποιο είναι? Ξέρετε τι λένε σε αγαστή συμφωνία ΣΕΒ, Τρόικα και Νέα Δημοκρατία? Βεβαίως το λένε χαλαρά, διότι καταφέραμε να τους πάρουμε τη μεταρρυθμιστική τάχα μου ατζέντα και να τους πούμε ότι εμείς κάνουμε μεταρρύθμιση.
Απαντήστε μας λοιπόν, τι θέλετε? Δεν θέλετε Μητρό, δεν θέλετε δηλαδή ανάδειξη των στελεχών, δεν θέλετε αυτό το πάγιο εξυγχρονιστικό εντός εισαγωγικών αίτημα η Γενική Γραμματεία των Υπουργείων να είναι κορυφή της διοίκησης, υπηρεσιακή και να λειτουργούν μέσα από τη διοίκηση και να μην είναι το άτυπο όργανο της κομματοκρατίας μέσα στα Υπουργεία και μέσα στους οργανισμούς. Αυτό ενώ το λέγανε χρόνια και το λέγανε και το ξαναλέγανε και το φτιάχνανε εκθέσεις και δίνανε σε μετακλητούς πάλι να κάνουν εκθέσεις για να πούν το ίδιο πράγμα και ξανά μάνα τα ίδια και καμία αρχιοθέτηση, καμίας μελέτης, διότι από βιομηχανία μελετών, ναι, γιατί φτιάχτηκε ένας ιδιωτικός τομέας γύρω από αυτό το πράγμα. Και δεν προβλέψαν ούτε καν να έχουν ένα στοιχειώδες αρχείο για να μην γίνονται συνεχώς οι ίδιες μελέτες στις ίδιες εταιρείες. Αυτή ήταν η βιομηχανία λειτουργίας του ελληνικού δημοσίου και του ελληνικού κράτους. Και τώρα λοιπόν που έρχεται μια κυβέρνηση και νομοθετεί ότι οι γενικοί γραμματείς θα προέρχονται από τη διοίκηση και θα είναι πράγματι με μια διαδικασία η οποία είναι κλειδωμένη, διαφανής, καλή, κακή, δεν έχει σημασία, αλλά είναι αυτή και την ξέρουν όλοι και αυτή είναι η πραγματικότητα, προσπαθεί να πει ναι, εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά δεν ανοίγεται και λίγο το Μητρό στον ιδιωτικό τομέα? Δηλαδή, η Microsoft, ας πούμε, όταν θέλει να κάνει μια οργανωτική αναδιάρθρωση, τι κάνει? Αυτοδιαλύεται δηλαδή και παίρνει από την Google. Αυτό λέει δηλαδή η φιλοσοφία αυτή. Οι άνθρωποι οι οποίοι τάχανου τώρα έχουν δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Σαν χλαμάρες. Τίποτε. Αυτή ήταν η πρακτική να μπορούν να μεταπηδούν εύκολα από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και από τον ιδιωτικό στο δημόσιο, να μην υπάρχει καμία οριοθέτηση αρμοδιοτήτων, καμία ρύθμιση, καμία αυτορύθμιση, να υπάρχει όλη αυτή η φιλολογία η οποία σήμερα και η πραγματικότητα που συζητιέται σήμερα στην Αμερική, στην Ευρώπη, περί των περιστρεφόμενων θυρών, δηλαδή ότι οι οργανωμένες ομάδες συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα έχουν στρατηγική διείσδυση στις επιτελικές θέσεις του δημοσίου, διότι πράγματι πρέπει να ρυθμίσουν τη φαρμακευτική πολιτική, την ερευνητική πολιτική, την πανεπιστημιακή πολιτική, την οικονομική πολιτική, την εξωτερική πολιτική, την πολεμική βιομηχανία. Πράγματι πρέπει να το ρυθμίσουν, πρέπει να έχουν διόδους και διεξόδους επηρεασμού του δημόσιου τομέα. Και πράγματι για να συμβεί αυτό θέλουν λιγότερο κράτος, χαμηλούς δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς αρμοδιότητες, χωρίς αυτοεκτίμηση, χωρίς δεοντολογία, χωρίς κοινωνική ευθύνη, χωρίς νομοθεσία. Και έτσι μπορεί να περάσει και ο επόμενος αιώνας. Αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο. Και γι' αυτό να ανοίξουμε και λίγο στον ιδιωτικό τομέα. Και όπου ιδιωτικό τομέα προφανώς δεν εννοούν το γεωπόνο ή τον δικηγόρο του ελεύθερου επαγγελματία, εννοούν προφανώς τη μεγάλη δεξαμενή στελεχών, ο οποίος πολύ εύκολα από την εταιρεία Glaxo θα ερχόταν να αναλάβει τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου. Αλλά εκεί όμως που δεν μας λένε τίποτα και το οποίο η κυβέρνηση αυτή θα κάνει, είναι ότι θα νομοθετήσει τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες για να είμαι πιο ακριβής, θα νομοθετήσει ειδική νομοθεσία κατά τα πρότυπα και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, πάνω στους όρους με τους οποίους κάποιος φεύγει από το δημόσιο τομέα και πηγαίνει στο ιδιωτικό ή από το ιδιωτικό και αναλαμβάνει στο δημόσιο. Αυτό δηλαδή που στην Αμερική αυτή τη στιγμή θεωρείται αυτονόητο, με ποινές επί 5 χρόνια να μην δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, όταν αναλαμβάνει επιτελική θέση στο δημόσιο, εδώ είναι πάτε σκύλια λέστε. Κανένα θεσμικό πλαίσιο να διαλύσουμε το δημόσιο τομέα, γιατί ο δημόσιος τομέας δεν έχει στελέχη. Γιατί δεν έχει διδακτορικά, δεν έχει μεταπτυχιακά. Μα πώς? Έτσι, δεν έχει σχολή δημόσιας διοίκησης, δεν έχει πολιτική παραγωγή στελεχών, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο σήμερα συζητάμε. Έτσι. Είναι το πλαίσιο μιας σύγκρουσης που είναι καθημερινή, που είναι μικρή και μεγάλη, που έχει πολλές διαδρομές, που έχει ήττες και νίκες και είναι η σύγκρουση μεταξύ δύο ιδεολογιών. Η μία που λέει ότι θέλω περισσότερη αγορά, λιγότερο κράτος ή δυνατόν και καθόλου κράτος, δηλαδή νεοφιλελευθερισμός, και η άλλη λογική, η δική μας λογική, που λέει ότι πρέπει να συγκρατήσουμε την έννοια του δημοσίου συμφέροντος, να τη διευρύνουμε,
να έχουμε μεγαλύτερες αξίες στην ισότητα, στη δημοκρατία, στη διαφάνεια, στην κοινωνική λογοδοσία και κατά αυτόν τον τρόπο να φτιάξουμε ένα πολύ καλύτερο βεβαίως δημόσιο τομέα για τους πολίτες, αλλά προφανώς και ένα καλύτερο ιδιωτικό τομέα, όχι εξαρτημένο από το δημόσιο, όχι παραγωγή και αναπαραγωγή της διαπλοκής, όχι με ξένα κόλληβα να κάνουμε αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα σήμερα, τραπεζικοί δανεισμοί, τριγωνικές συναλλαγές, φοροδιαφυγή, έλεγχος του δημοσίου, αφανής ή εμφανής, αλλά οριοθέτηση των πραγμάτων, καθαρά πράγματα, καθαρές σχέσεις. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να συμβαίνει και δεν συμβαίνει. Λοιπόν, επιχειρούμε λοιπόν μία μεταρρύθμιση, αν και δεν μου αρέσει η λέξη, θέλω να σας ομολογήσω, διότι στο ιστορικό δίλημα επανάσταση ή μεταρρύθμιση εξακολουθώ να είμαι υπέρ της πρώτης, έτσι, και πονάω όταν πρέπει να χρησιμοποιήσω τον όρο μεταρρύθμιση, αλλά θα τον χρησιμοποιήσω διότι πρέπει να δώσουμε σήμερα μία μάχη, ξέρετε, απέναντι σε τι. Όχι απέναντι στη λέξη της μεταρρύθμισης ή στην έννοια της μεταρρύθμισης, αλλά απέναντι στην έννοια και την πρακτική της απορρίθμισης. Αυτό το οποίο υπήρξε όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν η πλήρης απορρίθμιση. Απορρυθμίζονται μικρά και μεγάλα πράγματα. Οι εργασιακές σχέσεις, τα μισθολόγια, οι αρμοδιότητες, οι διαδικασίες απορρυθμίζονται. Μικρές και μεγαλύτερες απορρυθμίσεις σε όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής και όχι μόνο στο δημόσιο τομέα. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε μία άλλη αντίληψη. Πρέπει να πάμε στην αντίληψη της ρύθμισης. Και βεβαίως μέσα σε αυτή την αντίληψη της ρύθμισης να δούμε εκείνες τις δομές με τις οποίες θα ξαναφτιάξουμε πραγματικά ισχυρούς πυλώνες, σταθερούς προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Όλη η στρατηγική και όλη η ιδεολογία του νομοσχεδίου στηρίζεται στο γεγονός ότι η μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα πρέπει και να διασφαλιστεί και να υπερασπιστεί και να γίνει πρωταγωνιστής. Γι' αυτό πράγματι θα πρέπει εντός του έτους και μετά από την, ψήφιση αυτού του νόμου και εφαρμόζοντας τον νόμο αυτό, δηλαδή βάζοντας πια διαδικασίες διαφανής στη στελέχωση, στην αξιολόγηση, με τον τρόπο που το λέμε, θα πρέπει να πάμε σε ένα νέο πρότυπο λειτουργίας του δημόσιου τομέα με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με συλλογικές διαπραγματεύσεις, με μια άλλη εισοδηματική πολιτική, με μια άλλη πολιτική προσλήψεων και πρέπει να το βάλουμε στις άμεσες προτεραιότητές μας. Και στο Υπουργείο αυτό θα το κάνουμε, να είστε σίγουροι. Επίσης θέλω να σας πω ότι, όπως είπε και η Μαρία, ότι προφανώς δεν θα μείνουμε. Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλη τη φαντασία και όλες τις ιδέες για να κάνουμε αναδιανεμητική πολιτική των πόρων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Οι πόροι δεν είναι μόνο οικονομικοί. Οι πόροι είναι και ανθρώπινοι, είναι και ιδεολογικοί, είναι και προγραμματική. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους πόρους που έχουμε να χρησιμοποιήσουμε και θα το κάνουμε είναι ότι ήδη προχωράμε και το θεσμοθετούμε και στο νόμο αυτόν, τη δυνατότητα του Υπουργείου να υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να χρηματοδοτήσει πρόγραμμα σπουδών με αντικείμενο το κράτος, τη δημόσια διοίκηση και το δημόσιο μάνατζερ, που θα απευθύνεται στους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κυρίως γυναίκες που δεν είχαν τη δυνατότητα λόγω της μητρότητας ή λόγω του καταναγκασμού του εργασιακού να σπουδάσουν και άρα να έχουν και όλα τα ωφελήματα εκείνα τα οποία παράγονται μέσα από την επιλογή αυτή. Και προφανώς ετοιμάζουμε και το σύστημα της κινητικότητας που θα είναι θελούσια, που θα είναι διαφανής, που θα είναι έξυπνη με την τεχνολογική έννοια του όρου. Δηλαδή ότι θα μπορεί πράγματι να καλύπτει ανάγκες, πραγματικές ανάγκες του δημοσίου, χωρίς να δημιουργεί ούτε γραφειοκρατίες, δηλαδή να συνδέει δηλαδή, τις σταδιοδρομικές επιλογές με τις ανάγκες των φορέων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι δύσκολο να το καταφέρει κανείς. Εντάξει, έχει τη δυσκολία με την έννοια ότι, όπως σας είπα και στην αρχή, πρέπει να διαχειριστούμε μια κατακερματισμένη κατάσταση.
Λοιπόν, άρα, Εθνικό Μητρό, για να στελεχώνονται όλες οι επιτελικές θέσεις του δημοσίου εφ'εξής. Δεύτερον, αξιολόγηση. Αξιολόγηση όχι τιμωρητική, αξιολόγηση δημοκρατική. Αξιολόγηση με αντικείμενο, με στόχο να κάνουμε το παρεχόμενο έργο, τις δομές να τις κάνουμε καλύτερες, να τις κάνουμε πιο λειτουργικές. Με καθιέρωση θεσμών όπως είναι η ολομέλεια της διεύθυνσης ή του τμήματος, όπου θα ενοποιήσει την εργασιακή αλληλεγγύη, θα δημιουργήσει κανόνες διαφάνειας μεταξύ των εργαζομένων και των προϊσταμένων, θα δημιουργήσει περιγράμματα εργασίας που θα προέρχονται μέσα από μια ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία. Με θεσμοθέτηση της αξιολόγησης και των προϊσταμένων προς τους υφισταμένους, αλλά και αντίστροφα. Και με τη δέσμευση ότι αυτή η αξιολόγηση πράγματι θα είναι λειτουργικά ενταγμένη στην επιλογή καριέρας που έχει οποιοδήποτε από εδώ και στο εξής. Με δικαίωμα ενστάσεων και με όλα τα δικαιώματα εγγυήσεων που μπορεί να έχει οποιοδήποτε ατομικός φορέας, από το άνθρωπος δηλαδή, μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Με τη σύσταση της Επιτροπής Ακρόασης της Δημόσιας Διοίκησης στα αιτήματα των πολιτών για ζητήματα διαφθοράς, κακοδιοίκησης, γραφειοκρατίας και ούτω καθεξής. Μια φορά το δίμηνο, ανοιχτή η Επιτροπή με όρους δημοσιότητας, θα ακούει τους πολίτες και ξέρετε τι θα δημιουργηθεί έτσι. Θα δημιουργηθεί και η ευθύνη των πολιτών, διότι πολλές φορές ακούμε και πράγματα τα οποία είναι τραβηγμένα και παράνομα και παράλογα και παράτυπα, τα οποία ακολουθούν την παράλληλη διαδικασία των δικτύων μέσα στη διοίκηση για να εξυπηρετηθούν. Για να δούμε λοιπόν στη διαδικασία της διαφάνειας πόσοι θα τολμήσουν να ζητήσουν κάτι παράνομο, για να προστατευτεί και η διοίκηση έτσι, αλλά και να αποκτήσει και η ίδια η διοίκηση την αίσθηση της ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Διότι όταν υπάρχουν πράγματα, δικαιολογημένα φαινόμενα κακοδιοίκησης, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αυτορυθμιστούν από τη μια, αλλά και να λογοδοτούμε από την άλλη μεριά. Με όλη την ενίσχυση που έχουμε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, όχι μόνο ως επιμορφωτικός φορέας, αλλά σαν στρατηγικό σύμβουλο της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή να κάνουμε αυτό που είναι το τεχνικό επιμελητήριο για τα τεχνικά έργα, να κάνουμε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης τον φορέα που συμμετέχει στο Κεντρικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης και αποφασίζει για τις δομές, για τα οργανογράμματα, συναποφασίζει δηλαδή, έτσι όπως έχει ήδη θεσμοθετηθεί. Με την ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης στις επιλογές προϊσταμένων ή στις επιλογές του Μητρώου, να φέρει την εμπειρία μαζί με βεβαίως με το ΑΣΕΠ στις συνεντεύξεις, στη διαχείριση σεναρίων ανάπτυξης των εργασιακών διακυβευμάτων, να απορροφήσει το ίδιο το κέντρο την όποια τεχνογνωσία πάνω στο θέμα αυτό υπάρχει και από τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ ναι, πράγματι μπορεί να υπάρχει μια εμπειρία που πρέπει να την αξιοποιήσουμε, αλλά θα την αξιοποιήσουμε θεσμικά, οργανωμένα, σοβαρά. Έτσι. Προφανώς με την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων και με τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, κάτι το οποίο έτσι γίνεται έτσι και αλλιώς. Δηλαδή στην πραγματικότητα θέλουμε έναν κεντρικό σύμβουλο, επιστημονικό σύμβουλο, ο οποίος να μας δώσει μέσω και του παρατηρητηρίου της δημόσιας διοίκησης, η τέταρτη δηλαδή μεγάλο πεδίο εφαρμογής μέσα από το κέντρο, να μας δώσει όλα εκείνα τα μεθοδολογικά και επιστημονικά εργαλεία για το πώς κάνουμε αξιολόγηση δομών, αξιολόγηση παραγόμενων έργων, πώς παράγουμε δείκτες ικανοποίησης από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης. Και άρα, όχι τιμωρητικά, όχι καταγγελτικά, αλλά επιστημονικά, μεθοδολογικά, για να μπορούμε να διορθώσουμε. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Για να μπορούμε να διορθώσουμε, για να μπορούμε να κάνουμε την κοινωνία καλύτερη, τους ανθρώπους καλύτερους, τη διοίκηση καλύτερη. Δεν τα κάνουμε ούτε για να απολύσουμε, ούτε για να προστατεύσουμε κάποιους, ούτε για να μειώσουμε κάποιους άλλους, για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα πραγματικής εργασιακής δυνατότητας στον καθένα να λειτουργεί μέσα στα όρια της ευθύνης και στα όρια των αναγκών και στα όρια των υποχρεώσεων που έχει. Και βεβαίως ένα σύστημα επιλογής προϊσταμένων που να είναι δομικά διαφορετικό, διαφανές, με όλες εκείνες τις εγγυήσεις διαφάνειας που μπορεί να υπάρχει, που μπορούν να υπάρχουν, με σεβασμό στην επιλογή των σταδιοδρομικών, ας πούμε, εξελίξεων που παράγει η ίδια η διοίκηση,
Το ερώτημα που λέει ότι θα είναι πάντοτε καλύτεροι, θα βγούνε πάντοτε οι καλύτεροι. Ναι, θα βγουν οι καλύτεροι. Είναι γεγονός ότι αν ένα σύστημα το εφαρμόσεις με μια σοβαρή μεθοδολογική θεμελίωση, πράγματι θα έχεις και αστοχίες. Κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο εκ των προτέρων. Αλλά όμως θα δώσεις τη δυνατότητα σε ένα χώρο να αυτορυθμιστεί, σε ένα χώρο να υπάρξει μέσα στις δικές του διαδικασίες, να διορθώσει τις αστοχίες που θα κάνει, γιατί θα τα κάνει οπωσδήποτε και θα υπάρχουν και φαινόμενα. Δεν λύνονται τα πράγματα σε μια κοινωνία που είναι ανορθολογική. Δεν θα φτιάξουμε νησίδες απόλυτου ορθολογισμού, αυτό είναι σίγουρο. Και αντιθέσεις θα υπάρχουν εσωτερικές και ζήλιες και κόντες. Κάτι που υπάρχει σε κάθε οικογένεια, σε κάθε οργανισμό. Όμως θα δώσεις τις μεθοδολογικές γενικές δυνατότητες σε αυτόν τον οργανισμό να μπορεί να ξεπερνάει αυτές τις αντιθέσεις και να βρίσκει το δικό του σημείο ισορροπίας. Και το δικό του σημείο ισορροπίας δεν είναι καταχρηστική επιταγή, επιλογή που έχει ο εκάστοτε προϊστάμενος. Που σήμερα μπορεί να είναι καλός, αύριο μπορεί να είναι κακός, μετά μπορεί να είναι μέτριος, μετά μπορεί να είναι ο καλύτερος και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει συνέχεια της διοίκησης, αυτό σημαίνει σεβασμός στους ανθρώπους, της διοίκησης, στις σταδιοδρομικές τους επιλογές, στις γνώσεις τους, στην παιδεία τους, στην κουλτούρα τους, στη διοικητική τους κουλτούρα. Γιατί πώς έχει μια εταιρεία τη λεγόμενη εταιρική κουλτούρα? Έχει έναν τρόπο δηλαδή να δουλεύει, έναν τρόπο να φτιάχνει το προϊόν της, έτσι, το προϊόν της εργασίας της. Δεν πρέπει και το δημόσιο να φτιάξει τη δική του κουλτούρα παραγωγής? Δεν θα το κάνει ποτέ αυτό εάν δεν στηριχθεί στον υφιστάμενο δημόσιο τομέα, σε αυτό που υπάρχει σήμερα, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Και αυτή είναι και η μεγάλη διαφοροποίηση, η μεθοδολογική και η ιδεολογική διαφοροποίηση. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο φτιάχτηκε με πολλούς φαβοριτισμούς, με πελατειακές σχέσεις, με. Και το οξύμορο είναι ότι αυτοί οι οποίοι το φτιάξανε αυτό έρχονται σήμερα να το καταγγείλουν με όρους αχρηστίας και με όρους ταξικού μίσους. Και είμαστε εμείς που λέμε ότι αυτό έχει φτιαχτεί, αυτό υπήρξε, ήταν μια αναγκαιότητα των εποχών, ας το δεχτούμε. Δεν θα προχωρήσουμε ποτέ εάν διώξουμε αυτούς τους 600.000 για να φέρουμε κάποιους άλλους 600.000. Δεν υπάρχουν ιδεατές πραγματικότητες. Υπάρχει η ίδια η πραγματικότητα που πρέπει να την αλλάξουμε, μπορούμε να την διορθώσουμε, μπορούμε να την πάμε ένα βήμα παραπέρα. Λοιπόν, άρα ό,τι και να ήταν αυτή η διοίκηση, αντιλειτουργική, γραφειοκρατική, παραμορφωτική κτλ. Προφανώς και με πολλά καλά στοιχεία, έτσι, τα οποία τα ξεχνάμε όταν τα αναφέρουμε, όταν αναφερόμαστε στη δημόσια διοίκηση, πρέπει να δουλέψεις με αυτό το υλικό που έχεις και να δεις τι διορθώσεις και τι πρακτικές θα εφαρμόσεις ώστε να φτάσεις σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Επομένως, έχουμε να κάνουμε πράγματι με μια μεταρρύθμιση, αναρρύθμιση, να το πω έτσι τώρα δεν ξέρω τι, αλλά η ουσία είναι η εξής, ότι για να απαντήσω και στο ερώτημα του Κωστή του Παπαδημητρίου, ναι, αλλάζουμε τις δομές, δεν αλλάζουμε τους ανθρώπους, οι άνθρωποι αλλάζουν μετά. Πρώτα αλλάζεις τις δομές, έτσι, το μας έμαθε ο ιστορικός υλισμός, έτσι, γι' αυτό αναποδογυρίσαμε το Χέγγελ κάποτε, όχι εμείς, εκείνος ο κύριος ο χοντρός με τα μεγάλα γένια που όποτε θέλουμε, που κάποιοι τον επικαλούνται χωρίς να τον έχουν καν διαβάσει ποτέ επί της ουσίας. Λοιπόν, αλλάζουμε τις δομές και αλλάζουμε τις συνθήκες και έτσι αλλάζουμε και τους ανθρώπους, δηλαδή τις ιδεολογίες τους, τις απόψεις τους, τις ψυχολογίες τους και ούτω καθεξής. Το αντίθετο δεν γίνεται. Δεν θα αλλάξουν ποτέ ένας-ένας οι άνθρωποι για να αλλάξουν οι δομές. Αυτή είναι μια βασική εφαρμογή, δηλαδή αυτής της, αν θέλετε, ας πούμε, θεωρίας που υποκρύβεται πίσω και από αυτό το νομοσχέδιο, αν θεωρήσουμε ότι υποκρύβεται δηλαδή και κάποια φιλοσοφική αντίληψη. Επομένως, θέλω να πω ότι με εμπιστοσύνη στον κόσμο της εργασίας του δημόσιου τομέα, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις όλης της ενεργοποιημένης αυτής κοινότητας των ανθρώπων που πρέπει να τις ανεβάσουμε την ψυχολογία, ναι, πρέπει να τις πούμε ότι έχει μια ιστορική ευκαιρία μετά από 150 χρόνια ελληνικού κράτους και μετά από την έκθεση Βαρβαρέσου που την ξανασυζητάμε μετά από πόσα χρόνια, από το 52 μετά από 50 ή 60 χρόνια
ξαναβλέπουμε τα ίδια προβλήματα συνέχεια, δεν θα βγούμε ποτέ από το φαυλοκύκλο. Κανείς δεν θα βγει από το φαυλοκύκλο ποτέ. Εάν δεν πάρει το τιμόνι αλλιώς. Εάν δεν πάρουμε την κατάσταση αλλιώς. Λοιπόν, υπάρχει ιστορική ευκαιρία, όχι γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε καλύτεροι, δεν ξέρω αν είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι. Έχουμε όμως μια ιστορική ευκαιρία. Επειδή ακριβώς δεν κουβαλάγαμε αυτές τις ιστορικές ενοχές με αυτά τα πελατειακά συστήματα τα οποία φτιάχτηκαν, έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να διορθώσουμε ορισμένα πράγματα. Βήμα-βήμα. Προφανώς με τη συνένεση και με την έγερση όλης αυτής της δυναμικότητας των ανθρώπων του δημόσιου τομέα. Να τους υπερασπιστούμε απέναντι στην ανθρωποφαγία του νεοφιλελευθερισμού και να δείξουμε ότι είμαστε διαφορετικοί και δεν είμαστε βεβαίως όλοι ίδιοι. Λοιπόν, σας καλώ να μεταφέρουμε το μήνυμα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής λογοδοσίας σε κάθε εργασιακό χώρο στο δημόσιο τομέα, να διευρύνουμε τις διαβουλεύσεις, στα επόμενα νομοσχέδια, στις νομοθετικές πρωτοβουλίες να είμαστε περισσότερο παρόντες, που ήμασταν πολλοί έτσι κι αλλιώς και τώρα, αλλά ακόμα περισσότερο, σε όλη την Ελλάδα, δομή-δομή, να υπερασπιστούμε την εφαρμογή του νόμου, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλο επίσης ζήτημα. Νόμους έχουμε πολλούς, εφαρμογές δεν είχαμε. Γιατί δεν είχαμε εφαρμογές, σας το είπα στην αρχή, διότι δεν το υιοθετούμε αυτό το σχέδιο, δεν το καταλαβαίνουμε, το θεωρούμε ως ξένο απέναντί μας. Επομένως τώρα έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να πάμε αντίστροφα, να υιοθετήσουμε ένα σχέδιο και στην πορεία βεβαίως να το διορθώσουμε, γιατί εννοείται ότι όσα ξέρουν οι άνθρωποι που δουλεύουν δεν τα ξέρει κανένας άλλος. Έτσι. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και τις όποιες αλλαγές θα χρειαστούν να γίνουν και κατά τη διάρκεια αυτού του 15ημέρου, 10ημέρου πόσο θα είναι που θα, μέχρι να ψηφιστεί στη Βουλή, αλλά πολύ περισσότερο και αργότερα όταν θα είμαστε στη διαδικασία της εφαρμογής. Σας ευχαριστώ πολύ.